πρόσωπο του Φοιτητικού Συλλόγου της Ιατρικής, του ΑΠΙΘΙΤΑ. Ήρθαμε εδώ πέρα σε αυτή τη συμβολική μας κίνηση να δείξουμε την αλληλεγγύη μας τόσο στους αγωνιζόμενους υγειονομικούς, όσο και στο λαό της πόλης σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που δοκιμάζεται. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι και οι εργαζόμενοι συγκεκριμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ εξέπεψαν χθες σήμα κινδύνου μπροστά στην εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο νοσοκομείο, με τις κλίνες ΜΕΘ να έχουν γεμίσει σχεδόν και πλέον να φαντάζει σαν μονόδρομος η διασωλήνωση ασθενών σε κανονικούς θαλάμους. Αυτή τη στιγμή εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να μείνουμε σιωπηλοί σε αυτό το έγκλημα που εκτελείται σε βάρος του λαού της πόλης. Τα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα βρίσκονται στα όρια τους. Βρισκόμαστε εδώ πέρα γιατί πρέπει η κυβέρνηση να έρθει πρώτων ευθυνών της, γιατί όταν μίλησε και είπε ότι φτάσαμε εδώ πέρα χάρη σε κάποιους λίγους, καλύτερα να κοιτάξουν στον καθρέφτη, γιατί αυτή η λίγη είναι η δικιά της πολιτική, η οποία συνειδητά εδώ και 8 μήνες δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο για να στηρίξει το δημόσιο σύστημα υγείας, για να στηρίξει τις μετακινήσεις, να πάρει μέτρα για τους χώρους δουλειάς. Ανταυτού, είδαμε να μοιράζονται αφιδώς δωράκια σε διάφορους κλινικάρχες, καναλάρχες και λοιπούς. Οπότε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ πέρα, ενώνουμε τη φωνή μας με τους αγωνιζόμενους υγειονομικούς που δίνουν καθημερινά τη μάχη για τη ζωή και διεκδικούμε να επιταχθεί εδώ και τώρα ο ιδιωτικός τομέας υγείας και να ενταχθεί στον κρατικό σχεδιασμό, να πάρθουν άμεσα μέτρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τα σχολεία, για τους χώρους δουλειάς, όπως και επίσης να προσληφθεί όλο το απαραίτητο υγειονομικό προσωπικό που χρειάζεται για να καλυφθούν οι ανάγκες.